Αξιότιμη κύριε Δημαρά, σας καλωσορίζω στις μουσικές μορφές της Βουλής Τηλεόρασης. Χαρά και τιμή μας που είστε κοντά μας, εδώ και πάλι στην Αθήνα. Είστε ένας πολύ σημαντικός νέος πιανίστας που έχετε μεγάλη δραστηριότητα και διασημότητα και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Είστε εδώ επί τη ευκαιρία μιας μεγάλης επετείου των 150 χρόνων από τη γέννηση του Σεργέη Ραχμάνινοφ και 80 χρόνια από το θάνατό του. Πρόσφατα δώσατε ένα πολύ σπουδαίο ρεσιτάλ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος. Ερμηνεύσατε επιλεγμένα σπουδαία έργα του Σεργέη Ραχμάνινοφ μαζί με τους δύο γιους σας, τον Άλεξ και τον Πάνο. Έχετε διανύσει μια μεγάλη και ταυτοχρόνως πολύ ενδιαφέρουσα πορεία ως ερμηνευτής του πιάνου, με ένα απαιτητικό και σπάνιο ρεπερτόριο σε διαφορετικά πεδία της μουσικής δωματίου, αλλά και της συμφωνικής μουσικής με διεθνείς διακρίσεις, αναγνωρίσεις και τιμές και επίσης και στο πεδίο πρόσφατα της Διεύθυνσης Ορχήστρας. Μάλιστα, διεθνείς κριτικοί έχουν χαιρετήσει τη σπουδαία συναρπαστική σκηνική παρουσία σας ως πιανίστας και την ευαίσθητη ερμηνεία σας. Ανήκετε σήμερα στην κεντρική ομάδα του καλλιτεχνικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Ίτακα της Νέας Υόρκης. Πέστε μας σήμερα, για παράδειγμα, επί τη ευκαιρία αυτού του κονσέρτου που δώσατε, τι σημαίνει για σας η μουσική του Σεργέη Ραχμάνινοφ στις μέρες μας? Καταρχήν, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μου που βρίσκομαι και στην Ελλάδα και στην Αθήνα, αλλά και εδώ μαζί σας. Και βεβαίως, κάθε ρεσιτάλ μου στο Μέγαρο, ως επιστροφή στη χώρα μας, έχει μια ιδιαίτερη χρειά, την οποία και έτσι ευχαριστίαμε ιδιαιτέρως. Πόσο μάλλον σε αυτή την περίπτωση που είχα τη δυνατότητα να φέρω και να συστήσω για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό και τους δύο μου γιους, οι οποίοι ασχολούνται πάρα πολύ σοβαρά με την κλασική μουσική, και πόσο μάλλον όσον αφορά τα έργα αυτού του σπουδαίου συνθέτη, τα εκπληκτικά έργα αυτά, σε συνδυασμό μεταξύ πιανιστικών έργων και έργων μουσικής δωματίου, όπως ήταν το χθεσινό πρόγραμμα. Ραχμάνινοφ είναι μία ιδιαίτερη μορφή στο χώρο της κλασικής μουσικής. Ιδιαίτερος σημαντικό και εντυπωσιακό είναι ότι μέσα σε πολύ λίγα χρόνια, όπως είπατε, 80 χρόνια από το θάνατό του, έχει αποκτήσει ένα επίπεδο διασημότητας και έτσι ένα επίπεδο γενικής αναγνωρισιμότητας, αν θέλετε, από το κοινό, που είναι αξιοζήλευτο και θα έλεγα ίσως και συγκρίσιμο με άλλους συνθέτες οι οποίοι είχαν πολύ περισσότερα χρόνια για να φτιάξουν αυτό το προφίλ της διασημότητας, ακόμα και συνθέτες πασίγνωστους όπως το Μότσαρτ, τον Μπετόβεν, Μπραμς κτλ. Άλλο είναι δηλαδή να έχεις δημιουργήσει αυτή τη διασημότητα σε μία περίοδο 200-300 ετών και άλλο είναι να βρίσκονται ακόμα εν ζωή άνθρωποι που σε έχουν γνωρίσει και σε έχουν ακούσει και έχουν, τέλος πάντων, έχουν συναναστραφεί μαζί σου. Ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της μουσικής του? Νομίζω το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και αυτό που έχει τελικά επιτύχει αυτό το επίπεδο αναγνωρισιμότητας είναι το συναισθηματικό, η συναισθηματική ένταση, την οποία
ο Ραχμάνινοφ πάντα δείχνει με τη μουσική του. Είναι ένας συνθέτης για τον οποίο το συναίσθημα είναι πάντα παρόν και ένας συνθέτης ο οποίος, αν και από ό,τι φαίνεται ο ίδιος κάπως συναισθηματικά φιδωλός, είναι άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει μουσική που επιτρέπει τη συναισθηματική έκφραση σε όλους, και στους εκτελεστές και στο κοινό. Πιστεύετε ότι επίσης το συναίσθημα μέσα στις συνθέσεις του δομείται επίσης? Νομίζω πως ναι, είναι και βεβαίως και ναι μάλλον, είναι και θέμα τακτικής και τεχνικής συνθετικής, αλλά και επιλογών. Για παράδειγμα, της ιδιαίτερης γλώσσας του, της αρμονικής και συνθετικής, του τρόπου με τον οποίο στείνει τα έργα του σε μάκρος διάρκειας, του τρόπου με τον οποίο επίσης στείνει τα έργα του από πλευράς στρουκτούρας, με τη γνωστή μέθοδο των κορυφών και των κοιλάδων, έτσι, όπου εξελίσσει μερικά στοιχεία σε βάθος χρόνου, έτσι ώστε να στο τέλος να πετύχει το αποτέλεσμα το οποίο να θέλει. Από αυτής της πλευράς νομίζω ότι η επιρροή του είναι τεράστια στη μουσική, διότι ακριβώς αναδεικνύει αυτό το συναίσθημα. Πιστεύετε ότι στις μέρες μας αυτό το συναίσθημα, και ειδικότερα έτσι όπως δομείται στον Ραχμάνινοφ μέσα από το μουσικό του έργο, είναι ένα ζητούμενο σε αυτή την δύσκολη εποχή, την τεχνολογική εποχή? Είναι απολύτως απαραίτητο. Φαίνεται και αυτό δηλαδή και μέσα στις, πλέον στα ακροατήρια, στις μέρες μας? Εγώ το βλέπω και από τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα, οι σπουδαστές μου. Είναι ένας συνθέτης ο οποίος τους συνεπέρνει. Ένας συνθέτης ο οποίος, άσχετα με το ποιόν κάθε μαθητή και με τον τρόπο με τον οποίο έχουν μεγαλώσει, με τον τρόπο με τον οποίο έχουν σχετιστεί με τη μουσική, είτε από νωρίς είτε πολύ αργότερα, αλλά τους συνεπέρνει, τους καθολικά τους ενθουσιάζει και τους δημιουργεί μια έτσι πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα για να εξελιχθούν ως μουσικοί. Επίσης νομίζω το κλειδί είναι ότι ό,τι κρίση και να περνάει κανείς μέσα από τα έργα του Ραχμάνινοφ, και υπάρχουν πολλές κρίσεις γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πολύ έτσι δύσκολη ζωή συναισθηματική. Και καταθλίψεις είχε. Καταθλίψεις με ψυχολογικά προβλήματα. Αλλά πάντα στο τέλος θριαμβεύει. Κάπως βρίσκει έναν τρόπο να λύσει το πρόβλημα και να θριαμβεύσει. Και νομίζω ότι αυτό είναι που συνεπέρνει το κοινό. Και να φανεί ένα φως μέσα στο έργο. Να φανεί ένα φως μέσα στο τούνελ. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα να αναφερθώ αρχικά επίσης σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο, ευαίσθητη περίοδο, κατά την οποία αποφασίσατε να μεταβείτε στο εξωτερικό για μια πιο απαιτητική ειδίκευση στον τομέα του πιάνου. Είχατε κάνει τις σπουδές σας εδώ στην Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο και σε ένα σημείο αποφασίζετε να πάτε στο εξωτερικό και αργότερα στην Αμερική. Πώς έγινε αυτή η επιλογή και ποιοι ήταν οι καθοριστικοί παράγοντες που σας οδήγησαν προς τα εκεί? Κοιτάξτε, η δική μου ζωή από πλευράς αποφάσεων είναι μια σειρά συμπτώσεων. Εγώ ήμουν εξ αρχής γερμανοτραφής, λόγω και οικογενειακού παρελθόντος, η γιαγιά μου η μία είναι Γερμανής, και λόγω της σπουδής μου στη Γερμανική Σχολή Αθηνών. Από αυτής της πλευράς είχα λοιπόν κοιτάξει πολύ προσεκτικά στη γερμανόφωνη περιοχή της Ευρώπης για περαιτέρω σπουδές, γιατί είχα αποφασίσει ότι έπρεπε ίσως μετά από το σχολείο να φύγω στο εξωτερικό. Ήρθε όμως κατά τύχη μία υποτροφία όταν ήμουν 16 χρονών από το συντονιστικό οργανισμό των ανωτάτων ιδρυμάτων μουσικής παιδείας στην Αγγλία, το Associated Board of the Royal Schools of Music, η οποία άλλαξε τα σχέδια και τελικά
με έφερε στο Λονδίνο για τις προπτυχιακές μου σπουδές στο Βασιλικό Κολέγιο της Μουσικής του Λονδίνου, το Royal College of Music. Και από εκεί ήταν πια πιο φυσιολογική μια μεταπίδηση προς την Αμερική. Και αυτό βέβαια μέσω σύμπτωσης γνώρισα και μελέτησα κατά σύμπτωση δίπλα στον σπουδαίο βιρτουόζο και παιδαγωγό του πιάνου Γιώργη Σάντορ, ο οποίος μετά από 2 ή 3 επαφές τις οποίες είχαμε, με ρώτησε αν θα ενδιαφερόμουν ποτέ να πάω στην Αμερική για περαιτέρω σπουδές, για τις μεταπτυχιακές πια σπουδές. Ας πούμε βέβαια ότι ο Γιώργη Σάντορ ήταν από τις κορυφαίες προσωπικότητες. Από τις κορυφαίες του αιώνα. Της Ουγγαρίας. Της Ουγγαρίας. Ήταν μέλος της Ακαδημίας Λίστ, μαθητής του Μπέλα Μπάρτο και του Ζόλταν Κόνταλη. Και του Ζόλταν Κόνταλη. Και ο οποίος δίδασκε εκείνη την εποχή στο Τζούλιαρντ και με κάλεσε να πάω να σπουδάσω μαζί του εκεί. Έτσι λοιπόν έγινε η πρώτη επαφή με την Αμερική. Μετά τελείωσα και το διδακτορικό μου εκεί και ξεκίνησα να δουλεύω. Οπότε 35 χρόνια αργότερα και να είμαι ακόμη στην Αμερική. Είστε νέος ακόμα και έχετε πολλές προοπτικές ακόμα μπροστά σας. Το 2004, εδώ στην Ελλάδα, εκδώσατε ένα CD, ένα δίσκο Ακτίνας, ο οποίος περιείχε έργα του Δημήτρη Μητρόπουλου και του Γιώργου Σεσιλιάνου. Ήταν η ελληνική σονάτα του Δημήτρη Μητρόπουλου και επιλεγμένα παιδικά κομμάτια του Γιώργου Σεσιλιάνου για πιάνο. Γιατί επιλέξατε αυτούς τους δύο συνθέτες μαζί σε ένα δίσκο Ακτίνας και τι ανακαλύψατε μέσα στα έργα του? Οι δύο συνθέτες αυτοί για μένα έχουν παίξει τεράστιο ρόλο. Ο Δημήτρης Μητρόπουλος βέβαια σαν ίνταλμα, τον οποίο από παλιά γνώριζα και του οποίου θαύμαζα βεβαίως την καριέρα και εκπληκτική πορεία στη μουσική. Και φαντάζομαι και ως πιανίστα. Και ως πιανίστα και ως συνθέτη και βεβαίως ως βιρτουόζου μαέστρο. Αλλά και ο Γιώργος Σεσιλιάνος, ο οποίος ήταν μια άλλη μοναδική μορφή. Τόσο ως δημιουργός, εγώ θεωρώ μεγαλοφυής δημιουργός στη μουσική, αλλά και ως ένας από τους πιο γενναιόδωρους ανθρώπους από πλευράς συναισθηματικής και δάσκαλους, αλλά πραγματικούς δάσκαλους, δεν εννοώ στη στενή διδακτική ιδιότητα του να σου δείξει κάτι, αλλά και σε θέματα συμβουλής και πορείας ζωής και πορείας καριέρας, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ένα έτσι ανεξάντλητο δυναμικό έμπνευσης και συμβουλής. Για μένα προσωπικά και νομίζω και γνωρίζω και για πολλούς άλλους νέους Έλληνες μουσικούς, είτε αυτοί ήταν συνθέτες είτε εκτελεστές. Με το έργο του Γιώργου Σεσιλιάνου σχετίστηκα πρώτα όταν αφότου τον γνώρισα και του ζήτησα να μου δείξει μερικά έργα του. Ήταν ένα έργο το οποίο με συγκίνησε εξ αρχής, από πρώτης εντύπωσης, και το οποίο έχω παίξει ανά τον κόσμο με τεράστια επιτυχία σε πολύ διαφορετικά κοινά. Και για μένα αυτό είναι ένα τεστ. Όταν μπορεί κανείς να παίξει ένα άγνωστο έργο για κοινό το οποίο γνωρίζει για πρώτη φορά και να έχει τέτοιου είδους αντίδραση, θεωρώ ότι το έργο μιλάει από μόνο του. Δεν χρειάζεται δηλαδή περισσότερα διαπιστευτήρια. Έκτοτε είχα τη μεγάλη τιμή και χαρά να συνεργαστώ με το συνθέτη όσο βρισκόταν ακόμη μαζί μας στο έργο, με επανειλημμένες περιόδους συμβουλής του στην εκτέλεσή μου πριν το ηχογραφήσουμε, και έτσι από αυτής της πλευράς ήταν ένα τεράστιο μάθημα καλλιτεχνικό του πώς σκέφτεται ένας συνθέτης και πώς ακούει ο ίδιος τη μουσική του. Και θα είμαι για πάντα ευγνώμων για την εκπληκτική γενναιοδορία που ο κύριος Γιώργος επέδειξε τουλάχιστον προς εμέ. Στην περίπτωση του Μητρόπουλου, όπως είπα, ήξερα βέβαια, όλοι γνωρίζουμε την εκπληκτική του καριέρα και διαδρομή στη μουσική, άλλη μεγάλη εκπληκτική μορφή του 20ου αιώνα. Γνωρίζω βέβαια ότι αυτή η ελληνική σονάτα του Δημήτρη Μητρόπουλου είναι ένα πολύ απαιτητικό έργο. Νομίζω ίσως το πιο απαιτητικό που έχω παίξει ποτέ. Και γι' αυτό το λόγο παραμένει και σχετικά άγνωστη. Ο δεύτερος λόγος που παραμένει άγνωστη είναι ότι είναι ακόμα στο πρωτότυπο, χειρόγραφο, δεν έχει δηλαδή εκδοθεί. Βρίσκεται σε σειρά αναμονής για να εκδοθεί από τους σπουδαίους συνεργάτες μας, τον Γιάννη Τσελίκα και τον Γιάννη Σαμπροβαλάκη.
που έχουν την επιμέλεια, τη γενική επιμέλεια του έργου του Μητρόπουλου μέσω της Γενναδίου, αλλά είναι εκπληκτικά απαιτητικό έργο, αριθμεί πάνω από 80 σελίδες, νομίζω 90 ή 87 σελίδες τεράστιας χειρόγραφης παρτιτούρας, όπου κανείς μπορεί να δει ακόμα και το τεπεραμέντο του Μητρόπουλου με τον τρόπο με τον οποίο γράφει. Είναι έτσι ένα φοβερά, μια πλούσια μορφή τεχνικής γραφής που είναι ακριβώς αντίθετη από αυτή του κυρίου Σισιλιάνου, η οποία είναι ένα αριστούργημα. Του κυρίου Σισιλιάνου η χειρόγραφη παρτιτούρα είναι σαν να είναι εκδομένη. Δεν υπάρχει το παραμικρό ψέγμα στην γραφή του. Ενώ με το Μητρόπουλο γράφει όπως είναι, έτσι, ένας ηφαιστειώδης συνθέτης, νεαρός συνθέτης τότε βέβαια, 21 ετών, ο οποίος γράφει, σβήνει, φτιάχνει, θέλει δηλαδή αποκρυπτογράφηση το έργο. Γνωρίζουμε πού είχε παιχτεί, πού είχε πρώτο παιχτεί αυτό το έργο. Είχε πρώτο παιχτεί από τον ίδιο το συνθέτη, αλλά και νομίζουμε ότι είχε παιχτεί σε ολόκληρη μορφή, αλλά δεν έχουμε πρόγραμμα δυστυχώς της συναυλίας, άλλο από μία αναφορά στο ότι επέχθηκε μία σονάτα που ονομαζόταν Ελληνική Σονάτα. Εκείνο που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι στην πρώτη της εκτέλεση εδώ στην Ελλάδα παίχθηκε αποσπασματικά, δηλαδή δύο από τα τέσσερα μέρη τους. Συνθέτης σε αυτή τη σονάτα γράφει για πρώτη φορά για τον όψιμο ρομαντισμό. Και είναι αυτό το έργο το οποίο πήγε για πρώτη φορά στο μάθημά του με τον Φερούτσιο Μπουζόνι, τον γνωστό παιδαγωγό και πιανίστα, και ο οποίος αντιμετώπισε το έργο, όχι το συνθέτη, ιδιαίτερα εχθρικά, του είπε ότι είναι φλίαρο και ότι πρέπει να, η συμβουλή του προς τον Μητρόπουλο ήταν να ακούσει περισσότερο Μότσαρτ και Μπαχ και να προσπαθήσει πιο περιεκτικά από εδώ και πέρα να εκφραστεί από πλευρά σύνθεσης. Ο Μητρόπουλος ήταν λοιπόν μια τέτοια προσωπικότητα η οποία έχει αφήσει ανεξίτηλα σημάδια την καλλιτεχνική πορεία του 20ου αιώνα. Να αναφέρω συγκεκριμένα ένα παράδειγμα το οποίο μου μένει αξέχαστο. Ο εκπληκτικός βιολονίστας Ρέι Νίβεκ, ο οποίος είναι ο βιολονίστας με την εκτενέστερη καριέρα ως κοντσερτίνο της φημισμένης Μετροπόλιταν Ορχήστρας της Νέας Υόρκης, της Όπερας, σε μια κουβέντα την οποία είχαμε εντελώς αναπάντεχα σε κάποια δεξίωση, σε κάποιο πάρτι, μου είπε ότι είχε ακούσει την ηχογράφησή μου και ότι ήθελε να μου πει και αυτός μία ιστορία από τον Μητρόπουλο, μια και ήταν από τα πλέον των 40 ετών καριέρα του, έτη καριέρας στη Μετροπόλιταν, ο αγαπημένος του με διαφορά διευθυντής ορχήστρας με τον οποίο δούλεψε ποτέ. Και μου είπε όχι μία αλλά πολλές ιστορίες για τον Μητρόπουλο, συμπεριλαμβανομένης μία στην οποία ο Μητρόπουλος είχε κάποια έτσι κόντρα, περαστική κόντρα, γιατί ήταν και ο Μητρόπουλος πάρα πολύ έτσι γενναιόδωρος και σπουδαίος συνάδελφος, αλλά μία περαστική κόντρα με ένα μεγάλο βαρύτονο ντίβα στη Μετροπόλιταν, τον κατηγόρησε ότι σε κάποια πρόβα και τα λοιπά κάτι έγινε το οποίο ήταν δικό του φταίξιμο, του Μητρόπουλου. Ο Μητρόπουλος, ο οποίος βεβαίως ενδιαφερόταν για το αποτέλεσμα, ευχαρίστως δέχθηκε την παρατήρηση και είπε ότι κανένα πρόβλημα, θα το φτιάξουμε την επόμενη φορά. Μετά το διάλειμμα της πρόβας η ορχήστρα δεν επέστρεφε στα αναλόγια της μέχρι ο βαρύτονος να ζητήσει συγγνώμη στο μαέστρο που τον είχε κατηγορήσει άδικα για αυτή την πρόβα, τόσο αγαπητός ήταν στην ορχήστρα. Λοιπόν,
Αυτή λοιπόν του η γενεοδορία φαίνεται σε αυτό το έργο, όπως και σε άλλα σπουδαία έργα που έχει αφήσει πίσω του. Να αναφέρω ενδεικτικά το άλλο μεγάλο πιανιστικό του έργο, την Πασακάλια Ιντερμέτσο και Φούγκα, το οποίο επίσης έχω στο ρεπερτοριό μου, δεν έχω τη χαρά ακόμη να έχω ηχογραφήσει. Αλλά είναι ένα όνειρο το οποίο βρίσκεται μαζί μου, ότι κάποια στιγμή θα τελειώσω και τα υπόλοιπα έργα του Μητρόπουλου, ώστε να έχω ηχογραφήσει στη δισκογραφία ολόκληρο το έργο του. Ως εκπαιδευτικός της μουσικής στο Πανεπιστήμιο Ίτακα, έχετε πολλαπλές αποστολές. Ανάμεσα σε αυτές είναι και ο συσχετισμός της πιανιστικής ερμηνείας. Έχετε συμμετάσχει σε πολλά ειδικά σεμινάρια. Δώσατε ειδικά ρεσιτάλια αφιερωμένα σε μεταγραφές πιάνου του Φραντς Λιστ από τις όπερες του Ρίχαρντ Βάγνα, αλλά και ειδικές μεταγραφές που έχουν γίνει για το Βέρντι, και συμμετείχατε σε προγράμματα του Ίτακα φωνητικής εξειδίκευσης στο Μαϊάμι, στο Ζάλτσμπουργκ, στην Ολλανδία, στο Summer Music Session, στο Open Theater, το Ινστιτούτο της Διάσωμης Περιοχής, στο Σπάρφις, στη Νέα Υόρκη, μαζί με τους New York Opera Singers, στους Δελφούς, στην Ελλάδα. Όλη αυτή η δραστηριότητα, και μάλιστα με συνεργασίες με πολύ σπουδαίους μονοδούς, όπως η Marlies Petersen από τη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης, δείχνει ότι δείχνεται ένα ειδικό ενδιαφέρον για τη σχέση πιάνου, φωνητικής ερμηνείας και όπερας. Έτσι. Γιατί επίσης τόσο μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτό το τομέα? Κοιτάξτε, πού βρίσκεται εσείς, θα έλεγα, το ειδικό ενδιαφέρον, αλλά και γιατί δίνεται αυτή τη σημασία? Πάντα είχα ένα έρωτα με τους τραγουδιστές. Εκείνο που με εμπνέει ιδιαίτερα είναι ότι ο κάθε τραγουδιστής έχει διαφορετική χρειά φωνητική. Δηλαδή μπορείς να συνεργαστείς με 100 σοπράνο και να έχεις 100 διαφορετικά χρώματα, 100 διαφορετικές εμπειρίες. Τα τεμπεραμέντα των τραγουδιστών, τα οποία είναι πάντα έτσι ιδιαίτερα πλούσια και έτσι δημιουργούν πολύ ωραίες, τις περισσότερες φορές, πολύ ωραίες δυνατότητες συνεργασίας και δυναμικές συνεργασίας. Αλλά και το εκπληκτικό ρεπερτόριο που έχουν αφήσει μεγάλοι συνθέτες πίσω τους, mm-hmm, για φωνή και πιάνο αρχικά και βεβαίως περαιτέρω και από πλευράς οπερατικής. Εγώ από αρχής, η καριέρα μου εμένα από αρχής διαδραματίστηκε σε αυτό το δίπολο, δηλαδή προσωπικής σολιστικής ερμηνείας πιανιστικής. Αυτές οι μεταγραφές για πιάνο, συγγνώμη που διακόπτω. Βεβαίως. Για παράδειγμα, μας αποκαλύπτουν με ένα ειδικότερο τρόπο, θα λέγαμε, τη διάσταση του έργου και για την εκπαίδευση, αλλά και για την καλύτερη κατανόησή του. Να μην ξεχνάμε το λόγο για τον οποίο έγιναν αυτές οι μεταγραφές. Εκείνη την εποχή ήταν πολύ δύσκολο να η κάθε όπερα που γραφόταν να παιχτεί άμεσα στην τελική της μορφή. Διότι ήταν πολύ δύσκολο να βρει κανείς μεγάλες ορχήστρες, ακόμα και ορχήστρες οι οποίες να είχαν αρκετή εξειδίκευση για να παίξουν τα μέρη. Έτσι. Οι συνθέτες πάντα προηγούνται της δυνατότητας των συνόλων της εποχής. Mm-hmm. Αν ήθελες δηλαδή, είναι αδιανόητο για μένα ακόμη ότι τα μεγάλα έργα του Βέρντι και του Βάγνερ όταν γράφτηκαν, ακόμα ότι προσπάθησαν οι τότε μουσικοί να τα παίξουν. Όπως άλλωστε και παλιότερα ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι ο Μπαχ δεν άκουσε ποτέ τα έργα του σε πλήρη μορφή όταν τα έγραφε, διότι η δυνατότητα ερμηνείας των μουσικών της εποχής ήταν 100 χρόνια πίσω από αυτά τα οποία έγραφε ο Μπαχ, και στην περίπτωση λοιπόν του Βέρντι και του Βάγνερ ή που τραγουδούσαν τότε οι μονοδοί. Έτσι λοιπόν οι μεγάλοι αυτοί εκτελεστές, πιανίστες, εμπνευσμένοι από την εκπληκτική έμπνευση των έργων αυτών, αποφάσισαν να κάνουν ένα ποτπουρί. Έτσι ένα μάζεμα των καλύτερων μελωδιών και όχι μόνο μελωδιών, αλλά και ορισμένων σπουδαίων συνθετικών στιγμών αυτών των έργων και να τα παρουσιάσουν έτσι. Ήταν ένας τρόπος διαφήμισης, mm-hmm, ειδικά από την πλευρά του Λιστ,
ο οποίος ήταν και έτσι ένας συνθέτης πολύ γενναιόδωρος στους συναδέλφους του, αλλά και ως διευθυντής ορχήστρας και παραγωγός έργων. Ήταν και στο ενδιαφέρον τους. Και τον ενδιαφέρει άμεσα για την υλοποίηση. Για την υλοποίηση αυτών των έργων. Και την εκμάθηση. Έτσι λοιπόν γνωρίζουμε από την απόλυτη μεγαλοφυΐα του την ευκολία με την οποία έγραφε αυτά τα έργα. Θυμόμαστε το γνωστό παράδειγμα ότι όταν επισκέφτηκε για πρώτη φορά την Τσαρική Ρωσία, ο Μικάηλ Γκλίνκα, ο γνωστός Ρώσος συνθέτης και τότε ο επίσημος συνθέτης της Ρωσικής Αυλής, του παρέδωσε στην πρώτη του συνάντηση ένα τεράστιο πάκο με μουσική από Ρώσους συνθέτες και του είπε, «Μαέστρο, αυτά για σας, αν θέλετε να πληροφορηθείτε τι γράφετε την εποχή μας εδώ στη Ρωσία, τι γράφουν οι συνθέτες». Την άλλη μέρα το πρωί ο Λίστ έπαιξε μία μεταγραφή από ποτπουρί αυτών των θεμάτων, την οποία έφτιαξε εκείνο το βράδυ και την έπαιξε από μνήμης μπροστά στον Τζάρο και στους καλεσμένους. Λοιπόν, ήταν για αυτόν μία ενασχόληση η οποία δεν έπαιρνε πολύ χρόνο, αλλά είχε τεράστιο αντίκρισμα. Και εκτός λοιπόν των μεταγραφών του Λίστ, έχουμε ψάξει και παίξει πολλές άλλες μεταγραφές από άλλους ρομαντικούς συνθέτες μικρότερου βεληνικούς, σαν τον Τάλμπερκ, τον Αλκάν, τον Στραντάλ, και οι οποίες δείχνουν ακριβώς πώς αντιλαμβάνονται οι συνθέτες αυτά τα έργα. Δηλαδή υπάρχουν μεταγραφές των ιδίων έργων διαφόρων πιανιστών συνθετών, με αρκετές διαφορές μεταξύ τους. Άρα είναι και στο αυτή του, αυτού του οποίου μεταγράφει τι ακούει και πώς το ακούει. Θα κάνω εδώ μια ευαίσθητη ερώτηση, βέβαιος, παρένθεση. Βέβαιος. Παρενθετική ερώτηση. Χάνει σήμερα η σύγχρονη μουσική κατά κάποιο τρόπο από την απώλεια αυτής της εμπειρίας της συμπίκνωσης του μουσικού έργου μέσω του πιάνου και της παρουσίασης συνολικότερων έργων μέσω του πιάνου στην δημιουργική του υλοποίηση? Εγώ νομίζω ότι όχι, και υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία συνεχίζουν να γράφονται σε αυτόν τον τρόπο. Για να αναφέρουμε μερικά, σπουδαίοι πιανίστες, για παράδειγμα ο Κρίστιαν Τσίμερμαν, ο Ζόλταν Κότσις, βεβαίως ο πασίγνωστος και διάσημος Γκλεν Γκούλντ, έκαναν οι ίδιοι τις δικές τους μεταγραφές ορχιστρικών έργων και έργων μουσικής δωματίου για πιάνο σόλο, τις οποίες έπαιζαν ήδη και βεβαίως έκτοτε έχουν εκδώσει και παίζουν άλλοι πιανίστες, έτσι, έχουν μελετήσει και παίξει άλλοι πιανίστες. Υπάρχουν πιανίστες οι οποίοι συνεχίζουν να γράφουν πρωτότυπα έργα, στηριγμένα όμως σε προγενέστερα έργα συνθετών. Για παράδειγμα, ο εκπληκτικός, για μένα ένας από τους κορυφαίους πιανίστες του κόσμου, ο Μαρκ Αντρέ Χαμελίν, ο Γαλλοκαναδός πιανίστας, ο οποίος έχει μια σειρά πρωτότυπων σπουδών για πιάνο, οι οποίες όμως είναι εμπνευσμένες σε έργα και τεχνοτροπίες παλαιότερων συνθετών. Για παράδειγμα, έχει μια σπουδή την οποία ονομάζει Σκαρλατιάνα και είναι στηριγμένη στο ειδικό, έτσι, συνθετικό, στην ειδική συνθετική τεχνική των σονατών του Ντομένικου Σκαρλάτη 300 ετών πριν. Ή έχει μία σπουδή στηριζόμενη στο έργο La Campanella του Λίστ. Και άλλες διάφορες σπουδές στηριγμένες σε άλλους συνθέτες. Αυτά πια πρωτότυπα έργα, βεβαίως, έτσι. Υπάρχουν επίσης έργα τα οποία που έχουν γραφεί για πιάνο, που είναι στηριγμένα και εμπνευσμένα από ορισμένα έργα του μουσικού στερεώματος. Για παράδειγμα, έργα, μια σειρά έργων για πιάνο που είναι στηριγμένα στην τέχνη της φούγκας του Μπαχ. Λοιπόν, από διάφορους συνθέτες. Και υπάρχουν και πιανίστες, νεαροί εκτελεστές, νεαρότεροι εκτελεστές, όπως ο Τούρκος συνάδελφός μας, ο Φαζίλ Σαΐ, ή η εκπληκτική Γκαμπριέλα Μοντέρο από την Αργεντινή, που παντρεύουν και άλλα ιδιώματα με την κλασική μουσική. Δηλαδή, εμπνευσμένοι από
ξεκινώντας από την κλασική μουσική, γράφουν έργα τα οποία περιέχουν το στοιχείο της jazz, το στοιχείο της folklore μουσικής της κάθε παράδοσης την οποία αντιπροσωπεύουν. Και έτσι δεν νομίζω ότι έχει σταματήσει αυτό. Mm-hmm. Απλώς πρέπει κανείς να το ψάξει και να βρίσκεται σε συνεχή ενημέρωση. Σε συνεχή ενημέρωση ακριβώς mm-hmm. με το τι γίνεται και πώς γίνεται. Ίσως δεν μπαίνει την απήχηση που έπρεπε να όπως παλιότερα που ήταν μόνος ο Λουίς. Ίσως. Ήταν... Και υπάρχουν και ορισμένες... υπάρχουν και ορισμένα παράξενα που συμβαίνουν στο επάγγελμα. Για παράδειγμα, όταν διάβαζα τις μεταγραφές αυτές και ζήτησα τη συμβουλή τότε πάλι του καθηγητή μου, του Γιώργη Σάντορ, έχοντας πια τελειώσει τις σπουδές μαζί του, αλλά και πάλι λόγω της εκπληκτικής του γενναιοδορίας, όποτε κάτι χρειαζόμουν ένα δεύτερο ζευγάρι αυτιών, ειδικά ειδικών αυτιών να το ακούσει, πάντα ήταν διαθέσιμος για μένα. Όταν λοιπόν πήγα και του έπαιξα μερικές από αυτές τις μεταγραφές Verdi, Liszt Verdi, μου είπε πολύ καλή δουλειά και μπράβο σου και θα σου βρεθούν, είναι έργα τα οποία θα σου βρεθούν πολύ χρήσιμα, θα αποδειχθούν χρήσιμα για την καριέρα σου. Έχει υπόψη σου υπάρχουν αγορές μουσικής όπου δεν θα σου επιτρεπεί να τα παίξεις. Λοιπόν, τι εννοείται? Λέει, αυτού του είδους οι μεταγραφές, για παράδειγμα, έχουν σταματήσει να παίζονται στην αγορά της Ολλανδίας και των κάτω χωρών, διότι εκεί υπάρχει τέτοια τεράστια αφοσίωση στην original γραφή του κάθε έργου, όπου η αντιμετώπιση αυτή τη στιγμή είναι ότι αφήνουμε τις μεταγραφές, παίζουμε τα έργα που έχουν γραφεί για το ίδιο. Και οι μεταγραφές στη μορφή τη δική τους. Είναι δηλαδή παλαιομοδίτικη κάπως αντίληψη. Του έπαιξα επίσης ένα έργο, μία εκπληκτική μεταγραφή mm-hmm. του Αγκούστ Στραντάλ, ενός από τους μεγάλους μαθητές του Λίστ, μιας μεταγραφής του Μπαχ ενός έργου του Βιβάλντι. Και μου είπε, πού το ξέθαψες αυτό και το βρήκες? Μου είπε, τη δεκαετία του 50 και του 60 δεν υπήρχε περίοδος στη μουσική ζωή της Νέας Υόρκης που να μην παιχτεί 2-3 φορές από διάσημους πιανίστες αυτό το έργο στα ρεσιτάλ τους. Αλλά έκτοτε μου λέει, έχω να το ακούσω 40 χρόνια. Πού το βρήκες και το έπαιξες? Αλλάζει η αγορά και αλλάζουν οι συνθήκες και αν δεν το ψάξεις ένα έργο και δεν θεωρήσεις ότι είσαι ο αντιπρόσωπός του, πολλές φορές χάνεται. Αλλά αυτή είναι η δουλειά μας σαν εκπαιδευτική, να ξέρουμε όλα αυτά τα έργα, ώστε κάποια στιγμή, αν κάποιος σπουδαστής είναι ιδανικό το έργο για την εξέλιξή του, να μπορέσουμε να το αναθέσουμε. Πιο ιδιαίτερα επίσης, έχετε ασχοληθεί και με το έργο του Ludwig van Beethoven, κάνοντας ειδικές παρουσιάσεις στο πρόγραμμα νέων καλλιτεχνών της Όπερας της Νάπολης και ως προσκεκλημένος καλλιτέχνης στο Φεστιβάλ Κόσμου της Νάπολης. Τι σας αγγίζει στο έργο του Ludwig van Beethoven? Ούτως ή άλλως, ως πιανίστας, δεν νοείται έτσι καμία πιανιστική έτσι δραστηριότητα χωρίς μια συνεχή ενασχόληση με το έργο, όπως λέγεται η Καινή Διαθήκη, οι 32 σονάτες, Καινή Διαθήκη του πιάνου, σε αντίθεση με την Παλαιά Διαθήκη που είναι βεβαίως το καλό συγκερασμένο κλειβοκύμβαλο του Μπαχ. Και στις δραστηριότητες μου τις διδακτικές, οι σονάτες του Μπετόβεν είναι συνεχείς, τόσο οι σολιστικές σονάτες για σόλο πιάνο, όσο και οι σονάτες για βιολί και τσέλο στην δραστηριότητά μου ως καθηγητής συνοδείας. Παίξαμε τις 10 σονάτες Μπετόβεν, όπως είπατε, με ένα συνάδελφο, σπουδαίο συνάδελφο, στην Ίθακα και τις παίξαμε έτσι ώστε το δικό μας ντουο ήταν το καθηγητικό ντουο που έπαιζε, αλλά στα ίδια προγράμματα είχαμε αναθέσει τις 10 σονάτες και σε επιμέρους μαθητικά ντουο και μεταπτυχιακούς σπουδαστές και προπτυχιακούς. Και έτσι υπήρχε και το εκπαιδευτικό ζήτημα, ότι μαζί τα μελετάγαμε, μαζί τα προβάραμε, άκουγε ο ένας τον άλλον, βέβαια σε διαφορετικό επίπεδο, αναλόγως με το επίπεδο του καθενός.
αλλά ήταν μια δουλειά πολύ, έτσι, πολύ ιδιαίτερη. Επίσης, για μένα, εγώ κάθε χρόνο κάνω μια ενότητα σε συνδυασμό, σε συνεργασία με άλλους καθηγητές και με τους μαθητές μου, ενός από τους συνθέτες, γνωριμίας με έναν από τους συνθέτες, διότι βεβαίως λόγω εκπληκτικής δυσκολίας του πιανιστικού ρεπερτορίου, κανείς δεν μπορεί να μάθει όλα τα έργα για πιάνο, κάθε συνθέτη. Οπότε, όταν έχεις 10, 12, 15 πιανίστες και μελετούν το έργο ενός συνθέτη και παίζουν ο ένας με τον άλλο, τουλάχιστον ακουστικά και από πλευράς εμπειρίας, τα παιδιά αρχίζουν να γνωρίζουν πιο ολοκληρωμένα το έργο του συνθέτη. Λοιπόν, το 2020, βεβαίως μεγάλη, τα 250 χρόνια πια από τη γέννηση του Ludwig van Beethoven, έφτιαξα, νομίζω, τη μεγαλύτερη ενότητα που έχω κάνει ποτέ και για την οποία είμαι πιο περήφανος από ποτέ. Το στούντιό μου, δηλαδή προσωπικά και 10 μαθητές μου, παίξαμε και προγραμματίσαμε και τις 32 σονάτες. Η τάξη σας, δηλαδή. Η τάξη μου. Ναι. Μας πήρε ένα ολόκληρο έτος, βέβαια. Δηλαδή ήταν σε μορφή συναυλιών κάθε 3 με 4 εβδομάδες. Εκπαιδευτικά πώς μεθοδεύτηκε αυτό? Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πήρε ένα χρόνο προγραμματισμού και δυστυχώς οι 2 τελευταίες συναυλίες ακυρώθησαν λόγω COVID. Οπότε δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Αλλά έχουμε πλάνα για τους σπουδαστές, οι οποίοι τώρα βέβαια έχουν φύγει, αλλά για τους σπουδαστές να επιστρέψουν. Έτυχε να ήταν μια ιδιαίτερη, έτσι, ένα ιδιαίτερο στούντιο με πολύ, πάρα πολύ ταλαντούχους μαθητές. Και έχουμε υπολογίσει ότι θα επιστρέψουν κάποια στιγμή να τελειώσουμε και τα 2 τελευταία ρεσιτάλ για να ξέρουμε ότι έχει γίνει ολόκληρο. Yeah. Λοιπόν, η μουσική αυτή έχει μία αμεσότητα και μία δραματική ρητορική, την οποία δεν νομίζω να μπορεί κανείς να αντισταθεί, στην οποία δεν μπορεί να αντισταθεί. Είναι ένας συνθέτης ο οποίος, λοιπόν, από πλευράς συναισθηματικής και ρητορικής, είναι πραγματικά άφταστος. Εκτός αυτού όμως, είναι και ένας συνθέτης λόγω της κεντρικής του θέσης στο ρεπερτόριο και στη συνθετική ιστορία της κλασικής μουσικής, όπου μαθαίνει κανείς καθαρά και το λεξιλόγιο της γλώσσας αυτής. Δηλαδή γνωρίζει πώς να διαβάζει από εκεί και πέρα όλη τη μουσική που θα αντιμετωπίσει στη ζωή του. Όταν έδινα τις τελικές μου εξετάσεις στο διδακτορικό, τις προφορικές εξετάσεις, την ημέρα των εξετάσεων βρισκόμουν στη βιβλιοθήκη για μια τελική, έτσι, κάπως να ελέγξω 2-3 πράγματα τα οποία ήθελα ακόμα να δω πριν μπω στην εξέταση, τη 2-ωρη εξέταση. Και κατά τύχη βλέπω στη βιβλιοθήκη τον επικεφαλής της Επιτροπής, ο οποίος και αυτός εκεί βρισκόταν για κάποιο άλλο λόγο πριν ξεκινήσει η εξέταση. Και τον ρώτησα, έτσι, με άγχος: «Πείτε μου, κύριε καθηγητά, αν έχετε κάποια τελευταία συμβουλή πριν μπει κανείς στην εξέταση αυτή?» Και μου είπε το εξής: «Εάν σε ρωτήσουμε κάτι το οποίο να μην έχεις καμία ιδέα, να μην ξέρεις τίποτα περί του θέματος και μας απαντήσεις τη λέξη Beethoven, θα σου δώσουμε 50% της απάντησης. Διότι ό,τι και να μας ρωτήσεις, αυτός ο συνθέτης κάπου είναι αναμειγμένος. Ό,τι και να σε ρωτήσουμε, ό,τι και να μας απαντήσεις, είσαι μέσα, γενικά μέσα στο θέμα». Για μια τέτοια μορφή μιλάμε, της οποίας η σφραγίδα είναι παντού, σε οτιδήποτε κάνουμε. Και βεβαίως από πλευράς πιανιστικής τεχνικής και εξέλιξης δεν νοείται κανένα πρόγραμμα εκπαίδευσης χωρίς το έργο αυτό. Δυσκολεύει η προσέγγιση του Beethoven από την πλευρά της πολυποικιλότητας της έκφρασης? Νομίζω πως όχι, και ο λόγος αυτού είναι ότι αυτοί οι συνθέτες της κλασικής περίοδου, δηλαδή Μότσαρτ, Μπετόβεν και Χάιντεν, έχουν μια γενική ουδετερότητα, θα έλεγα, μια αντικειμενικότητα στην έκφρασή τους και στο έργο τους, που ξεπερνά κάθε χρόνο και κάθε γενιά και κάθε τεχνοτροπία. Έτσι μπορεί, ας πούμε, ένας συνθέτης της ρομαντικής περίοδου ή της σύγχρονης περίοδου να μπαίνει και να βγαίνει στο ρεπερτόριο, αλλά τα έργα αυτών των τριών συνθετών, όπως και του προκατόχου του Μπαχ, δεν νομίζω ότι ποτέ θα
ποτέ θα έχουν πρόβλημα επιβίωσης και αντίληψης. Mm-hmm. Όσο και να συνεχίσει να εξελίσσεται η ανθρωπότητα και προς οποιοδήποτε σημείο να, και προς οποιοδήποτε κατεύθυνση να προχωρεί. Ο Μπετόβεν έχει ακριβώς αυτό, ότι για κάθε εκτελεστή σημαίνει διαφορετικά πράγματα. Και για κάθε εκτέλεση σημαίνει διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, αναλόγως και με τον τρόπο με τον οποίο κανείς αισθάνεται εκείνη την ημέρα, μπορεί οι εκτελέσεις να διαφέρουν εξ ολοκλήρου μεταξύ τους και να έχει περάσει απλώς ένα διάστημα 2-3 ημερών μεταξύ εκτελέσεων από τον ίδιο εκτελεστή. Δηλαδή, είναι ένα ανοιχτό βιβλίο το οποίο επιτρέπει στον εκτελεστή να το αντιμετωπίσει κάθε φορά το κείμενο ανάλογα με την στιγμή. Thank you.
Την περίοδο 2016-2017 καταπιάνεστε με τα έργα των Ενρίκε Γκρανάδος και του Φερούτσιο Μπεζόνι. Γιατί επιλέξατε αυτούς τους δύο συνθέτες αυτή την περίοδο? Ο ένας βέβαια είναι σύγχρονος αναζητητής πολλών μουσική. Θεμάτων, σχέσεων φύσης και μουσικής, ο άλλος είναι και ερευνητής. Και ο Γκρανάδος είναι, θα λέγαμε, επίσης ένας σύγχρονος συνθέτης, αλλά με μία άλλη προοπτική. Μου έκαναν και οι δύο αυτοί συνθέτες, είναι πολύ αγαπημένοι μου συνθέτες. Με το έργο του Φερούτσιο Μπουζόνι ήρθα πρώτα σε επαφή μέσω της ενασχόλησής μου με τον Δημήτρη Μητρόπουλο, διότι ο Μπουζόνι ήταν ο δάσκαλός του, έτσι, της συνθετικής. Και ο Μητρόπουλος γενικά άνοικε στον κύκλο Μπουζόνι για ορισμένα χρόνια. Όπως είπαμε, είχαν love-hate relationship, δηλαδή βέβαια, δεν ήταν πάντα. Ο Μπουζόνι είχε βγάλει τότε και το περίφημο μανιφέστο για τη μουσική, μανιφέστο, το οποίο διεκήρυται τις σχέσεις, μάλλον όχι την επιστροφή, αλλά την πρόταση να ξανανακαλύψουμε τις σχέσεις φύσης και μουσικής. Και μουσικής. Και πιστεύω ότι επηρέασε κάθετα τον Μητρόπουλο. Τότε. Πάρα πολύ. Νομίζω και προσωπικά η σχέση ήταν τέτοια, όπου ο Μπουζόν είχε τεράστια επιρροή στο νεαρό Μητρόπουλο. Και έτσι ό,τι του έλεγε, είτε αυτό ήταν θετικό είτε αρνητικό, είχε τεράστιες συνέπειες στην προσωπική ζωή του Μητρόπουλου και στις επιλογές του τις επαγγελματικές. Λοιπόν, το έργο του Μπουζόν είναι, όπως είπατε και πριν, ιδιαίτερο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνεχώς εξερευνά, σκέφτεται, αναζητά ένα ελεύθερο πνεύμα, το οποίο και παράξενο, παράδοξο, έτσι, ένα παράδοξο όν. Δηλαδή, εκεί που είναι ένας βιρτουόζος πιανίστας της κλασικής ρομαντικής περίοδου, από την άλλη είναι ένας συνθέτης ερευνητής που έτσι με ιδιαίτερη φρεσκάδα και ιδιαίτερη αντιμετώπιση στα ζητήματα της μουσικής και της έκφρασης. Κάνει και πολλές μεταγραφές. Τεράστιες, πολύ γνωστός έτσι, στις μεταγραφές του, ειδικά τα έργα του Μπαχ. Πάλι ίσως τώρα λίγο αναχρονιστικά θεωρούνται αυτές οι μεταγραφές λίγο ξεπερασμένες από πλευρά στυλ. Αν και μπορώ να σας πω, λόγω του ότι έχω παίξει πολλές τους και έχω δει πολλές τους, έχω διδάξει πολλές τους, ότι από πλευράς πιανιστικής είναι ιδιαίτερα έτσι ευχάριστες για τον ερμηνευτή και βεβαίως τέλεια πιανιστικές, διότι ο ίδιος ήταν εκπληκτικός πιανίστας. Έτσι. Λοιπόν, είναι ένα ελεύθερο πνεύμα, ένας περιηγητής, ακόμα και στη ζωή του. Έτσι. Νομίζω ότι εκτός από την τελική του, αν θέλετε, την τελική του θέση στο Βερολίνο, καθηγητική θέση και διαμονή του στο Βερολίνο για ορισμένα χρόνια, αν και έφυγε την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από εκεί, δραπέτευσε λόγω της τεράστιας έτσι, έντασης της περιοχής. Αλλά εκτός από αυτή του την διδακτική θέση και ιδιότητα, δεν νομίζω να πέρασε πάνω από 2 χρόνια οπουδήποτε αλλού. Και όταν λέμε οπουδήποτε αλλού, εκείνη την εποχή ήταν δύσκολα τα ταξίδια, αλλά θα βρει κανείς τον Μπουζόνι από τη Μόσχα μέχρι τη Βοστόνη. Και με τεράστιες πιανιστικές περιοδίες ανά τον κόσμο, έτσι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μία αίσθηση της περιήγησης. Τα έργα του τα πιανιστικά είναι εκπληκτικής δυσκολίας και αναλόγως με το τι παίζει κανείς και πολύ δύσκολης πνευματικής δυσκολίας. Για παράδειγμα, το εκπληκτικό του έργο «Η Φαντάζια Κοντραπουκτίστικα», που είναι βασικά η ολοκλήρωση της τελευταίας φούγκας του Μπαχ από την τέχνη της φούγκας. Ένα έργο 30 λεπτών και τεράστιων δεξιοτεχνικών, αλλά και, όπως είπα, και ερμηνευτικών απαιτήσεων. Λοιπόν, έχει όμως και έργα τα οποία είναι πιο χρήσιμα και πιο εύκολα να τα προγραμματίσει κανείς. Και από αυτής της πλευράς ήθελα τους μαθητές μου, σε συνέχεια της γνώσης τους όλων των ρομαντικών συνθέτων, να γνωρίσουν και αυτό το συνθέτη. Στην περίπτωση του Ενρίκε Γκρανάδος θεωρώ ότι μιλάμε για έναν από τους πιο εκλεπτισμένους συνθέτες. Αν και συνθέτης nationalist, έτσι, ο οποίος από εκείνη την εποχή όπου η Ευρώπη έψαχνε τρόπο κατά τύπο δραπέτευσης από το γερμανικό πρότυπο, το τευτονικό πρότυπο της σύνθεσης,
Και αυτός βέβαια λόγω ισπανικής του ρίζας και τα λοιπά ήθελε να βρει ένα καινούριο τρόπο σύνθεσης. Αλλά εκείνο που με ελκύει στο έργο του είναι ότι δεν κινείται από πλευράς αντιπαλότητας όπως κινήθησαν άλλοι συνθέτες. Αλλά βρίσκει ένα τρόπο να βάλει το ισπανικό folklore μέσα σε μια έτσι υστερορομαντική δεξιοτεχνική γραφή για το όργανο. Και ατμόσφαιρα. Και ατμόσφαιρα. Είναι μια πάρα πολύ εκφραστική μουσική. Εγώ το λατρεύω σαν συνθέτη και έχω παίξει έργα του. Βεβαίως το κορυφαίο του έργο είναι η Γκοιέσκας, mm-hmm. που είναι πάλι πάρα πολύ απαιτητικό, δύσκολο δεξιοτεχνικό έργο. Αλλά υπάρχουν μικρότερα έργα και συλλογές έργων, ισπανική χορή, τα ρομαντικά βάλς, τα οποία είναι το αγαπημένο μου έργο. Και βεβαίως το Allegro di Concierto που είναι ένα εκπληκτικό δεξιοτεχνικό έργο, σχεδόν ληστικό σε μορφή, το οποίο έτσι πιανίστες σε προχωρημένης τεχνικής και εξέλιξης μπορούν να παίξουν και πάρα πολύ, πάρα πολύ επιτυχές έργο για live εμφανίσεις. Και έτσι θεώρησα ότι αυτές οι δύο μορφές, αν και είναι πολύ αντιμέτωπες και έτσι έχουν τεράστια αντιπαλότητα από πλευράς αισθητικής, ναι. κάπως μεταξύ τους ισορροπούσαν ο ένας τον άλλον σε αυτά τα προγράμματα. Και ήταν το και πεδίο της αναζήτησης ίσως. Έτσι, ίσως το πεδίο της αναζήτησης. Νομίζω επίσης ότι και από πλευράς ζωής είναι έτσι κάτι το οποίο με εμπνέει. Μην ξεχνάμε ότι ο Γρανάδος πνίγηκε κατά τη διάρκεια της επιστροφής του από την Αμερική, από μία περίοδο διαμονής του στην Αμερική με τη γυναίκα του, περνούσε το κανάλι της Μάγχης, όπου το σκάφος το οποίο επέβαινε τορπιλίστηκε από γερμανικό υποβρύχιο και ενώ βυθιζόταν, και κατά γενική ομολογία ο ίδιος ο συνθέτης θα μπορούσε να είχε σώσει τον εαυτό του, πήδηξε στη θάλασσα για να σώσει τη γυναίκα του. Και πνίγηκαν μαζί. Λοιπόν, αυτό, αν δεν είναι αυτό έτσι το πιο απίθανο παράδειγμα μιας ρομαντικής ψυχής, δεν είναι τίποτα. Και συζητώντας αυτά τα παραδείγματα και αυτές τις ιστορίες με τους σπουδαστές, τους εμπνέει στο πεδίο αυτής της αναζήτησης. Βιογραφικής, θα λέγαμε. Μια ρομαντική ψυχή, τέλος πάντων, η οποία ήταν το καθεαυτό ρομαντικό παράδειγμα που μπορεί κανείς να δείξει στους σπουδαστές. Έχετε παίξει και ερμηνεύσει επίσης έργα του Σεργέη Προκόφιεφ. Ο Προκόφιεφ είναι μια άλλη περίπτωση αρκετά περίπλοκη και αρκετά επίσης απαιτητική. Έχει περίπου 200 πιανιστικά έργα. Αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι με ποιο κριτήριο θα επιλέγατε να παίξετε κάποια έργα του Προκόφιεφ. Με το κριτήριο της δυσκολίας, του μεγέθους της δυσκολίας, με το κριτήριο αναζήτησης κάποιου νοήματος στο έργο. Μέγεθος δυσκολίας δεν νοείται, διότι όλη η μουσική είναι πολύ δύσκολη. Δηλαδή ακόμα και μικρές μινιατούρες του Προκόφιεφ μπορεί να δημιουργούν τεχνικά και εκτελεστικά ερμηνευτικά προβλήματα αδιανόητα. Οπότε δεν είναι θέμα, είναι περισσότερο θέμα αισθητικής. Για μένα ο Προκόφιεφ είναι ο κορυφαίος συνθέτης του 20ου αιώνα, το λατρεύω. Πολλές φορές οι σπουδαστές μου με ρωτάνε την κλασική ερώτηση, μάλλον άσκοπη ερώτηση του, ποιος είναι ο αγαπημένος σας συνθέτης όλων των εποχών. Αν πρέπει κάτι να απαντήσω, ίσως να ήταν ο Προκόφιεφ. Thank you.
αρκεί πάρα πολύ η ιδιάζουσα μελωδική του μάλλον, μελωδική του έκφραση. Τον θεωρώ το μεγαλύτερο μελωδιστή του 20ου αιώνα. Mm-hmm. Βεβαίως οι μελωδίες τους δεν είναι απλές μελωδίες όπως νοούνται στην προηγούμενη του μουσική. Είναι μελωδίες οι οποίες είναι απαιτητικές. Δηλαδή δεν είναι μια μελωδία την οποία μπορείς αμέσως να τη σφυρίξεις ή να την αντιληφθείς. Αλλά όταν μπει κανείς στην λυρική έκφραση του Προκόφιεφ, νομίζω ότι έτσι μπολιάζεται. Είναι ένας συνθέτης τον οποίο θέλεις να εξερευνήσεις ακόμη περισσότερο. Είχα την τύχη στην εποχή που ήμουν στο Λονδίνο, mm-hmm, να ακούσω τους μεγαλύτερους Ρώσους πιανίστες, οι οποίοι τότε δεν κυκλοφορούσαν ακόμα πάρα πολύ λόγω του παραπετάσματος, έτσι. Και οι οποίοι συχνά έπαιζαν τα έργα του Προκόφιεφ. Και βεβαίως με ένα επίπεδο, πώς να το πούμε, authority, το οποίο, mm, αυθεντικότητας ίσως, το οποίο μόνο αυτοί είχαν. Και με ενέπνευσαν στην αρχική μου ενασχόληση. Ξεκίνησα με τις δύο νεαρές σονάτες, την τρίτη και την τέταρτη, οι οποίες ονομάζονται από τα παλιά τετράδια, διότι ο ίδιος ο Προκόφιεφ τις είχε προσημειώσει και τις είχε προσχεδιάσει, αλλά αργότερα επέστρεψε και τις τελείωσε. Και μετά βεβαίως μέσω αυτού γνώρισα διάφορες άλλες συλλογές έργων και μετά πολύ αργότερα ασχολήθηκα με τις μεγάλες σονάτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 6η, 7η και 8η, τις οποίες θεωρώ αριστουργήματα βεβαίως της λογοτεχνίας. Είναι ένας συνθέτης ο οποίος πάει κατευθείαν στην καρδιά της εκφραστικής διάστασης της μουσικής. Θεωρώ δηλαδή από αυτής της πλευράς ότι είναι ίσως απόγονος του Μπετόβεν ή απόγονος του Μπραμς. Ένας συνθέτης ο οποίος εκφράζει ακριβώς αυτό που θέλει όπως το θέλει, αν και είναι βέβαια εντελώς διαφορετικός από πλευράς αρμονικής και μελωδικής διάστασης. Αλλά κυρίαρχος της μορφής οπωσδήποτε. Ναι, ναι, από πλευράς τεχνικής ένας μάστερ συνθέτης. Και ακόμα και τα δευτερεύοντα έργα του, βεβαίως πάντα αριστουργήματα σε αυτό το επίπεδο, αλλά τα δευτερεύοντα έργα του προσφέρουν πάντα κάτι το οποίο είναι μοναδικό. Το κάθε έργο του προσφέρει κάτι μοναδικό. Από πλευράς εκπαίδευσης είναι ανεκτίμητα έργα, διότι έχουν μία τεχνική διάσταση του πιάνου που δεν έχει κανείς άλλος συνθέτης. Από αυτούς τους συνθέτες της αρχής του 20ου αιώνα, νομίζω ότι υπάρχουν τρεις που είναι απολύτως απαραίτητοι για την εκπαίδευση, που είναι βεβαίως ο Προκόφιεφ, ο Μπάρτοκ και ο Ντεμπιουσί. Για διαφορετικούς λόγους, ο Ντεμπιουσί περισσότερο χρωματιστής, ο Μπάρτοκ περισσότερο από πλευράς ρυθμικής, αλλά ο Προκόφιεφ από πλευράς μελωδίας, από πλευράς αρμονικής διάστασης και από πλευράς τεχνικής επίσης. Σπουδαίοι και οι τρεις και απόλυτα απαραίτητοι για την εκπαίδευση νέων. Μιας και μιλάμε τώρα για την εκπαίδευση και μιας και μιλάμε για τον Προκόφιεφ και την ρωσική παράδοση, ποια σημασία δίδετε εσείς σήμερα στις λεγόμενες μουσικές σχολές, δηλαδή στην παράδοση των μουσικών σχολών που ονομάζουμε, που έχουν δημιουργηθεί ανά τους αιώνες, η ρωσική σχολή, η γερμανική, ούτω καθεξής. Ποια σημασία και ο ρόλος τους σήμερα, που υπάρχει μια ανάπτυξη και μια, θα λέγαμε, υπέρβαση ίσως των τεχνικοτήτων μέσα από την τριβή των χρόνων και πόσο θα μπορούσαν να βοηθήσουν ακόμα σήμερα. Είναι βεβαίως απόλυτα απαραίτητο να είναι κανείς γνώστης και ειδικός γνώστης της κάθε σχολής και του τι έχει προσφέρει κάθε σχολή. Στα πλαίσια της μιας γενικής εκπαιδευτικής πολιτικής του κάθε σπουδαστή, έτσι, όταν βλέπεις ένα σπουδαστή μπροστά σου, πρέπει άμεσα να διαγνώσει κανείς τι χρειάζεται στο σπουδαστή αυτό για να προχωρήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται, έτσι, και να εξελιχθεί. Οπότε πρέπει κανείς να ξέρει και τι υπάρχει στο ρεπερτόριο από πλευράς τεχνικών δεξιοτήτων για να τις προσφέρει στο σπουδαστή. Θεωρώ ότι στο επίπεδο παγκοσμιοποίησης που βρισκόμαστε έχουν κάπως βεβαίως έχουν κάπως συνδεθεί αυτά τα πράγματα μεταξύ τους και δεν υπάρχουν πια ως εντελώς αυτόνομες τεχνικές σχολές.
ή μη προσβάσιμα που λέμε. Γιατί παλιότερα ήταν και λίγο απροσέγγιστο λόγω και των ακόμα συνόρων. Και ακόμα και στα περιβάλλοντα στα οποία υπάρχουν. Για παράδειγμα, αν πάει κανείς στη Ρωσία τώρα, θα είναι πολύ δύσκολο να βρει έναν εκπρόσωπο καθαρά της ρωσικής μουσικής πιανιστικής τεχνικής. Όλοι διδάσκουν μέρη αυτής της τεχνικής, ακόμα και ειδικά μάλλον αυτά τα προσχολικά προγράμματα, προπανεπιστημιακά προγράμματα, το Gnessin Institute στη Μόσχα κτλ. Έχουν ένα ορισμένο πρόγραμμα σπουδών το οποίο είναι στηριγμένο σε αυτή την παράδοση. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω το πιο σπουδαίο είναι να αντλεί κανείς από όλα αυτά, από όλες αυτές τις τεχνικές, αυτά που χρειάζεται για τον κάθε σπουδαστή ή και για την προσωπική του εξέλιξη. Για παράδειγμα, δεν νοείται πιανίστας ο οποίος να μην έχει ασχοληθεί με την ποιότητα του ήχου. Η ποιότητα του ήχου είναι αυτή η οποία είναι το καθοριστικό σημείο της ρωσικής σχολής. Έτσι, αυτή μια έτσι αίσθηση της ροής του ήχου μέσω της, μάλλον σε ολόκληρο το σώμα του πιανίστα, είναι θέμα δόνησεως πλέον, και θέμα αντιμετώπισης των πλήκτρων, θέμα αντιμετώπισης του βάρους που βάζει κανείς στο πλήκτρο. Από την άλλη, υπάρχουν πράγματα τα οποία η ρωσική σχολή, στα οποία η ρωσική σχολή δημιουργεί προβλήματα όταν κανείς προσπαθεί να τα λύσει σε μουσική που να μην σχετίζεται με τη ρωσική σχολή. Για παράδειγμα, τελευταία είχα ένα σπουδαστή ο οποίος ήθελε να μελετήσει το εκπληκτικό έργο του Σεζάρ Φρανκ, το Πρελούδιο Χωρικό και Φούγκα. Και εκεί κανείς πρέπει να γνωρίζει ότι ένας από τους σπουδαιότερους πιανίστες του 20ου αιώνα, ο Αλφρέ Κορτό, έπαιζε αυτό το έργο ως ένα από τα πιο γνωστά του έργα και έχει φτιάξει μια ολόκληρη τεχνική μέθοδο αντιμετώπισης αυτού του έργου. Δεν είναι ότι πρέπει κανείς να κάνει κάθε μία από τις συμβουλές που δίδει ο Κορτό, αλλά πολλές από αυτές βοηθάνε πάρα πολύ στην σύντομη εξέλιξη του έργου. Ή αποκαλύπτουν μια άλλη αντίληψη για... Ακριβώς, μια άλλη αντίληψη προσέγγισης προς το έργο, ακόμα και όσον αφορά τις ποιότητες του ήχου, τις επιλογές ήχου, τις επιλογές αισθητικές. Λοιπόν, άρα η απάντηση είναι ότι πρέπει κανείς να τα γνωρίζει και να γνωρίζει... Ένα άλλο παράδειγμα το οποίο τελευταία έχει πάρα πολύ πέραση είναι ότι αυτό που λέμε period performance, το οποίο βεβαίως είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει κανείς τις μουσικές των πρώιμων συνθετών, Bach, Μπαρόκ, Mozart κτλ. Έτσι, όπου προσπαθούμε να επιστρέψουμε στον ήχο που θα είχαν τότε, θα άκουγαν οι ίδιοι συνθέτες γράφοντας. Αυθεντικής περίοδου. Αυτή η αυθεντικότητα στη μουσική. Έχει τώρα, υπάρχει μια καινούργια κατεύθυνση που ασχολείται με το ίδιο της αυθεντικής, ας πούμε, αντιμετώπισης της μουσικής του ρομαντισμού και του όψιμου ρομαντισμού. Δηλαδή των έργων αυτών των ρομαντικών πιανιστών, είτε αυτό είναι ο Τάλμπερκ, ο Αλκάν, του κύκλου του Λίστ, όπου αποδεικνύεται τελικά ότι μεγάλο μέρος της σημειογραφίας της μουσικής της εποχής εκείνης δεν είναι αυτά που έπαιζαν οι συνθέτες. Δηλαδή αλλιώς έγραφαν και αλλιώς έπαιζαν. Και αυτό το ξέρουμε λόγω του ότι μερικοί από αυτούς τους συνθέτες έζησαν στην εποχή μας και έχουν αφήσει ηχογραφίσεις. Άρα, ακούγοντας τις ηχογραφίσεις και αναλύοντας το έργο, είναι εντελώς ξένο αυτό που βλέπουμε και αυτό που παίζουμε. Αν προσθέσει κανείς σε αυτό και το γεγονός ότι ποτέ δεν έπαιζαν την ίδια βερζιόν του έργου τους. Διότι οι συνθέτες αυτοί ήταν γνωστοί ως αυτοσχεδιαστές. Mm-hmm. Άρα κάθε φορά που πήγαιναν για να παίξουν οπουδήποτε, ανάλογα με το όργανο το οποίο είχαν, με την αίθουσα στην οποία έπαιζαν, με το κοινό στο οποίο έπαιζαν, με τη διάρκεια. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι ο Λίστ μπορούσε να καθίσει στο πιάνο και να αυτοσχεδιάσει για 10 λεπτά. Χωρίς να έχει σκεφτεί το παραμικρό. Που σημαίνει λοιπόν ότι αν είχε μία ακρόαση για κάποιον σημαίνοντα σημαντικό, είτε πολιτικό είτε κτλ., την οποία έπρεπε να περιορίσει σε 10 λεπτά, πολύ διαφορετικά αντιμετώπιζε από ένα κοντσέρτο στο οποίο ήξερε ότι είχε το κοινό μαζί του για 3 ώρες και ότι έπαιζε τα μαγικά του για να μείνει αξέχαστος για πάντα στο κοινό, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά παίζουν ένα
τεράστιο ρόλο στον τρόπο αντιμετώπισης, διότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να σου δημιουργούν πρόβλημα, πιανιστικό πρόβλημα, mm-hmm. για χρόνια, τα οποία τελικά αντιλαμβάνεσαι ότι στην παράδοσή mm-hmm. τους δεν αντιμετωπίζονταν έτσι. Και αυτό λοιπόν είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει κανείς συνέχεια να ενημερώνεται και να διαβάζει και να βρίσκεται σε επίπεδο γνώσης του τι συμβαίνει και πώς συμβαίνει. Thank you.
Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση που αφορά το έργο των μεγάλων κλασικών δημιουργών της μεγάλης κλασικής περίοδου, της πρώτης σχολής της Βιέννης, του Χάιντεν, του Μότσαρτ, του Μπετόβεν, αλλά και του Σούμπερτ ως όψιμο ρομαντικός. Πόσο σημασία θα έπρεπε να δώσουμε σήμερα παραπάνω στο έργο τους? Και οι τρεις είναι σπουδαίες προσωπικότητες, εκπληκτικές προσωπικότητες. Όσον αφορά τη σημασία των έργων τους, όπως είπα πριν, η κλασική μουσική έχει... Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα βρίσκεται μαζί μας με την ανθρωπότητα για πάντα. Ο λόγος για τον οποίο θα βρίσκεται μαζί μας είναι ότι είναι πια μία γλώσσα. Είναι μία γλώσσα η οποία έχει σημειογραφία, έχει τρόπο αντιμετώπισης, τρόπο ερμηνείας και τη μοιράζονται περισσότεροι άνθρωποι από ότι μοιράζονται οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Δηλαδή, ακόμα και τα κινέζικα ή ξέρω εγώ τα ισπανικά ή τα αγγλικά, τα οποία είναι τέτοιου είδους μορφή, έτσι, παγκοσμιότητας η οποία δίδεται σε αυτή τη γλώσσα, και έτσι νομίζω ότι θα υπάρχουν πάντα άνθρωποι οι οποίοι θα ενδιαφέρονται. Αυτή η γλώσσα έχει τελικά έχει εξελιχθεί τουλάχιστον, αν όχι δημιουργηθεί, εκείνη εκεί την περίοδο, με αυτούς τους τρεις ανθρώπους, με αυτούς τους τρεις συνθέτες. Ξεκίνησε ως αισθητική και ως μορφή γραφής και έκφρασης από την κλασική, από την μουσική μπαρόκ,
όταν δηλαδή δημιουργήθηκε το θέμα της τονικότητας, έτσι, αλλά πήρε μερικά χρόνια μέχρι να δημιουργηθεί αυτή η σημειογραφία και να δημιουργηθεί μια αρκετά γενική άποψη της σημειογραφίας, ώστε πια να σημαίνει κάτι. Να μπορεί να μοιραστεί με μαθητές, με γνώστες, με τα λοιπά, και πια να εξαπλωθεί. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο αυτοί οι τρεις συνθέτες είναι το α και το ω όλης της μουσικής που έχει γραφεί από εκεί και πέρα, έστω και σε μορφή αντιπαλότητας. Δηλαδή, ακόμα και να θες να κάνεις ακριβώς το αντίθετο από ότι από πλευράς αισθητικής ή τεχνικής ή δεξιότητας κτλ. Από ό,τι έκανε ο Μπετόβεν ή ο Μότσαρτ, είναι το αντίθετο από αυτούς. Δεν είναι το αντίθετο άσχετο, ένα πράγμα το οποίο να μην έτσι. Όσον αφορά τις προσωπικότητές τους, από ό,τι διαβάζουμε από τις βιογραφίες τους και από τις... και από τον τρόπο με τον οποίο έζησαν τη ζωή τους, φαίνεται ότι η δυσκολότερη με διαφορά προσωπικότητα ήταν ο Μπετόβεν. Ερωτήσεις και έτσι απορίες και αυτά θα υπήρχαν χρόνια. Έχει κανείς για χρόνια να ασχοληθεί μαζί τους και να τον ρωτήσει. Νομίζω θα ήταν ο πιο δύσκολος χαρακτήρας για να συναναστραφεί κανείς. Κατά τον ίδιο τρόπο νομίζω ότι ο πιο εύκολος και ο πιο συμπαθής και ο πιο χαρακτήρας από όλους θα ήταν ο Μότσαρτ ίσως. Εγώ αν θα μπορούσα να πάω πίσω και να γνωρίσω έναν άνθρωπο, νομίζω ίσως από πλευράς χαρισματικής ότι θα ήταν ο Μότσαρτ. Και εκείνο που θα τον ρωτούσα ίσως ήταν με την προσωπικότητα με την οποία είχε και με τον σαρκασμό και τον κινησμό τον οποίο είχε στην έκφρασή του, πώς μπόρεσε να κρατήσει τις ισορροπίες και να είναι το αγαπημένο παιδί όλης της κοινωνίας εκείνης της εποχής. Το θεωρώ άθλο, διότι είναι ένας συνθέτης ο οποίος νομίζω κατά βάση και στην ψυχή του ήταν ιδιαίτερα κουρασμένος από τη συντηρητική άποψη της κοινωνίας στην οποία ζούσε. Το περιβάλλον της εποχής. Ναι. Και δεν ταυτιζόταν καθιοδήποτε τρόπο με αυτά. Αλλά κατά κάποιο τρόπο έβρισκε έναν τρόπο και στη μουσική του, από πλευράς αυτού του εκλεπτισμένου στυλ, έτσι, του στυλ Γκαλάντ, αλλά και ως προσωπικότητας κάπως να συναναστρεύεται όλους αυτούς τους κοινούς θνητούς, όταν ο ίδιος βεβαίως ήταν μια απόλυτη μεγαλοφυΐα και το ήξερε και όλοι οι άλλοι το ήξεραν και το αναγνώριζαν. Και αγόγγιστα προσέφερε πάντως. Ναι, κάπως αυτός ο τρόπος συναναστροφής μου είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και θα ήθελα να ήξερα ο ίδιος τι σκεφτόταν. Την ικανότητα υπέρβασης. Αυτή, λοιπόν. Την ικανότητα υπέρβασης. Αξιότιμε κύριε Δημαρά, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Κοντά μας. Ας ελπίσουμε σε μια ακόμα συνάντηση στο μέλλον. Βεβαίως. Με πιο ενδιαφέροντα ακόμα και αναλυτικότερα θέματα και παρουσιάσεις που πρόκειται να κάνετε στην Ελλάδα. Βεβαίως, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και χαρά μου που βρέθηκα μαζί σας. Γεια σας. Καλά.